Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιώργος Αναγνώστου και παρακολουθείτε στο μοντελείο της αναλυτής της NTV.gr. Θετικό ισοζύγιο κατά περίπου 9.400 εργασίες εμφάνισαν οι ροές του ιδιωτικού τομέα το μήνα Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας στη Μακεδονία. Στην διεθνή εθελοντική καμπάνια με τον τίτλο Let's Do It, που προβλέπει τη μαζική συμμετοχή πολιτών σε εξορμήσεις καθαρισμού σε διάφορα σημεία της πόλης, συμμετέχει και φέτος Κυριακή 14 Απριλίου ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ποινή κάθριξης 6 ετών επέβαλε σήμερα το τριμελές εφετείο κακουργημάτων σε πρώην δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Χορτιάτη, ο οποίος κάθισε στο εδόλιο του κατηγορουμένου για επεξαίρεση 78.000 ευρώ μέσα σε 2 χρόνια. 200 και πλέον δεδρίλια επιτρέψαν οι μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Νέας Μηχανιώνας σε χώρο πλησίων του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Θερμαϊκού. Για τα προβλήματα της υγείας αλλά και της οικονομικής εγκατάλειψης των νοσοκομείων της πόλης διαμαρτυρήθηκαν οι εργαζόμενοι του Ιπποκρατίου και του Ιθαγενείου, αποκλείοντας συμβολικά τον κόμβο Παπαναστασίου και Καραμανλή. Για 13 διαρρήξεις οχημάτων και 10 κλοπές πορτοφολιών και τσαντών κατηγορείται ένας 18χρονος που συνελήφθη χθες στο κέντρο της πόλης. 5 άτομα συνελήφθησαν για ναρκωτικά στη Σταυρούπολη έπειτα από επιχείρηση αστυνομίας. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 30 μικροθέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 7,6 γραμμαρίων και 201 ναρκωτικά χάπια. Η αύριο Παρασκευή ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος, με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιοανατολικούς ανέμους, ένταση 5 μποφόρ. Το απόγευμα ο καιρός θα προσφέρει βελτίωση. Αυτές λοιπόν είναι και οι πιο σημαντικές ειδήσεις μέσα σε 2 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.